Πρωτάθλημα, πρωταθλητές πλέον, μετά την ΚΑΠΑ 17 και η ΚΑΠΑ 20, τα πρώτα σας λόγια. Εντάξει, είμαστε πολύ χαρούμενοι. Ένα χρόνο προετοιμαζόμαστε και δουλεύουμε καθημερινά για αυτό το σκοπό και είμαστε πολύ χαρούμενοι και ευτυχισμένοι που μας αξίωσε ο Θεός να το καταφέρουμε. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί καταφέραμε τους στόχους μας. Ο αρχικός μας στόχος βασικά την αρχή του πρωταθλήματος ήταν να σηκώσουμε τον τρόπαιο, αυτό που καταφέραμε και πέρσι. Θέλω να ευχαριστήσω και τα παιδιά που δεν είναι μαζί μας, τον Κουλούρη, τον Σαββίδη, τον Αναστασίου και τον Τζελεπίδη, που ήταν, οι άλλοι είναι τραυματίες και άλλοι είναι με την πρώτη. Σίγουρα είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτό που καταφέραμε. Είπες ήδη δύο παιδιά είναι με την πρώτη ομάδα. Ο επόμενος στόχος ο δικός σας ποιος είναι, τι περιλαμβάνει το καλοκαίρι, πώς βλέπετε τη συνέχεια από εδώ και πέρα? Μακάρι όλα τα παιδιά να μπορέσουν να στελεχώσουν την πρώτη ομάδα και αν δεν γίνει αυτό να στελεχώσουν άλλες πρώτες ομάδες που θα μπορούν να δείξουν το ταλέντο τους, γιατί είναι μια ομάδα με πολύ μεγάλο ταλέντο. Πιστεύω ότι όλα τα παιδιά που βρισκόμαστε στο ρόστερ είμαστε άξιοι για να βρισκόμαστε στην πρώτη ομάδα. Πιστεύω ότι μερικοί από εμάς θα βρίσκονται και στην προετοιμασία με τη μεγάλη ομάδα και ο καθένας εκεί θα δείξει τι αξίζει και μπορεί να καθιερωθεί στην πρώτη ομάδα. Σας αγχώνει το γεγονός ότι ουσιαστικά τώρα τελειώνει μια πορεία και ξεκινάει κάτι το οποίο είναι πιο δύσκολο? Όχι καθόλου. Αν ήταν να μας άγχωνε, δεν θα κάναμε αυτή τη δουλειά. Αυτή η δουλειά είναι η διασκέδαση. Η διασκέδαση που το χόμπι μας το κάναμε επάγγελμα. Το καλύτερο πράγμα στον κόσμο είναι αυτό. Αυτό ακριβώς. Δουλεύουν για το τίποτα και εμείς ξεκινήσαμε για χαβαλέ και φτάσαμε να βρισκόμαστε ένα βήμα πριν από το καλύτερο που υπάρχει στον κόσμο, το ποδόσφαιρο. Και τι ήταν αυτό που σας έδωσε? Η ομαδική δουλειά, η σκληρή προπόνηση και το ότι δεν χαλαρώσαμε ούτε μια στιγμή μέσα σε αυτή τη χρονιά μέχρι να πάρουμε τον τίτλο. Αυτό ακριβώς. Η ψυχή που είχαμε από την αρχή της χρονιάς, η δουλειά που κάναμε, δεν σταματήσαμε δευτερόλεπτο να δουλεύουμε γιατί πιστεύαμε ότι είμαστε η καλύτερη ομάδα και το δείξαμε και όλα στα παιχνίδια που παίζαμε. Η πιο καλή στιγμή που σας μένει από αυτή τη σεζόν, από αυτό το πρωτάθλημα? Το σφύριγμα της Λήξης με τον Όφη που πήραμε το πρωτάθλημα. Το σφύριγμα και τα πανηγύρια που συνέχισαν τα αποδυτήρια.